Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά είναι ενώσεις που το σώμα μας δεν μπορεί να παράγει ή δεν μπορεί να παράγει σε επαρκή ποσότητα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτά τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να προέρχονται από τα τρόφιμα και είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη ασθενειών, την ανάπτυξη και την καλή υγεία. Ενώ υπάρχουν πολλά απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Τα μακροθρεπτικά συστατικά καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες και περιλαμβάνουν τα κύρια δομικά στοιχεία της διατροφής μας, τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες και τα λίπη, που παρέχουν στο σώμα μας ενέργεια. Τα μικροθρεπτικά συστατικά, όπως οι βιταμίνες και τα μέταλλα, τα οποία είναι σημαντικά για την υγεία, αλλά από μόνα τους δεν παράγουν θερμίδες. Στο βίντεο θα δείτε τα 6 βασικά θρεπτικά συστατικά και γιατί το σώμα μας τα χρειάζεται. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την καλή υγεία. Η πρωτεΐνη παρέχει τα δομικά στοιχεία του σώματος και όχι μόνο για τους μυς. Κάθε κύτταρο, από τα οστά μέχρι το δέρμα και τα μαλλιά, περιέχει πρωτεΐνη. Το 16% του μέσου σωματικού βάρους του ανθρώπου προέρχεται από πρωτεΐνη. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, καθώς οι άνδρες διαθέτουν σε γενικές γραμμές περισσότερο μυϊκό ιστό. Η πρωτεΐνη χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη, την υγεία και τη συντήρηση του σώματος. Όλες οι ορμόνες, τα αντισώματα και άλλες σημαντικές ουσίες αποτελούνται από πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη δεν χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει το σώμα, εκτός εάν είναι απαραίτητο. Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από διαφορετικά αμινοξέα. Ενώ το σώμα μπορεί να δημιουργήσει ορισμένα αμινοξέα από μόνο του, υπάρχουν πολλά απαραίτητα αμινοξέα που μπορούν να προέλθουν μόνο από την τροφή. Χρειαζόμαστε μια ποικιλία αμινοξέων για να λειτουργεί σωστά το σώμα μας. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να τρώτε όλα τα αμινοξέα ταυτόχρονα. Το σώμα σας μπορεί να δημιουργήσει πλήρες πρωτεΐνες από τα τρόφιμα που τρώτε όλη την ημέρα. Υγιείς πηγές. Ενώ το κρέας, το ψάρι και τα αυγά είναι καλές πηγές απαραίτητων αμινοξέων, μπορείτε επίσης να λάβετε πρωτεΐνη από φυτικές πηγές όπως τα φασόλια, η σόγια, η ξηρή καρπή και ορισμένα δημητριακά. Το πόση ακριβώς πρωτεΐνη χρειάζεστε καθημερινά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το πόσο δραστήριοι είστε και την ηλικία σας. Οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι για ένα υγιές σώμα. Οι υδατάνθρακες τροφοδοτούν το σώμα, ειδικά το κεντρικό νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο, και προστατεύουν από ασθένειες σύμφωνα με την Mayo Clinic. Οι υδατάνθρακες πρέπει να αποτελούν το 45-65% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων σας. Υγιείς πηγές. Να έχετε κατά νου ότι το είδος των υδατάνθρακων που τρώτε έχει σημασία. Μερικοί υδατάνθρακες είναι πιο υγιεινοί από άλλους. Προτιμήστε δημητριακά ολικής αλέσεως, φασόλια και λαχανικά και φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες, αντί για επεξεργασμένα δημητριακά και προϊόντα με πρόσθετη ζάχαρη. Πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι τα υγιή λίπη αποτελούν σημαντικό μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Σύμφωνα με την ιατρική σχολή του Harvard, το λίπος υποστηρίζει πολλές από τις λειτουργίες του σώματός μας, όπως η απορρόφηση βιταμινών και μετάλλων, η πήξη του αίματος, η οικοδόμηση κυττάρων και η κίνηση των μυών. Ναι, το λίπος είναι πλούσιο σε θερμίδες, αλλά αυτές οι θερμίδες είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας για το σώμα μας. Η συμπερίληψη υγιεινών λιπαρών στη διατροφή σας μπορεί να σας βοηθήσει να εξισορροπήσετε το σάκαρό σας, να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων
και διαβήτη τύπου 2 και να βελτιώσετε τη λειτουργία του εγκεφάλου σας. Είναι επίσης ισχυρά αντιφλεγμονώδη και μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο αρθρίτιδας, καρκίνου και νόσου Αλτσχάιμερ. Υγιείς πηγές. Τα πιο διάσημα ακόρεστα λιπαρά είναι τα ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά οξέα. Τα ακόρεστα λίπη είναι σημαντικά για το σώμα σας, καθώς παρέχουν απαραίτητα λιπαρά οξέα που το σώμα σας δεν μπορεί να παράγει. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα υγιή λίπη σε ξηρούς καρπούς, σπόρους, ψάρια και φυτικά έλαια όπως ελιά, αβοκάντο και λιναρόσπαρο. Αποφύγετε τα τρανς λιπαρά και περιορίστε την πρόσληψη κορεσμένων ζωικών λιπαρών όπως το βούτυρο, το τυρί, το κόκκινο τρέας και το παγωτό. Οι βιταμίνες είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των ασθενειών και τη διατήρηση της υγείας. Το σώμα χρειάζεται αυτά τα μικροθρεπτικά συστατικά για να υποστηρίξει τις λειτουργίες του. Υπάρχουν 13 βασικές βιταμίνες που χρειάζεται το σώμα για να λειτουργεί σωστά, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών Α, Σ, Β6 και Δ. Κάθε βιταμίνη παίζει σημαντικό ρόλο στον οργανισμό και η μη λήψη αρκετής από αυτές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας και ασθένειες. Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για υγιή όραση, δέρμα και οστά. Οι βιταμίνες μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα και του προστάτη και είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Οι βιταμίνες όπως η βιταμίνη C ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν το σώμα να επουλωθεί. Υγιείς πηγές. Εάν τρώτε μια ποικίλη καλά ισορροπημένη διατροφή γεμάτη λαχανικά και φρούτα και έχετε μια φυσιολογική και υγιή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, πιθανότατα δεν χρειάζεται να πάρετε συμπληρώματα βιταμινών. Όπως και οι βιταμίνες, τα μέταλλα βοηθούν στην υποστήριξη του σώματος. Είναι απαραίτητα για πολλές λειτουργίες του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης γερών οστών και δοντιών, της ρύθμισης του μεταβολισμού και της σωστής ενυδάτωσης. Μερικά από τα πιο κοινά μέταλλα είναι το ασβέστιο, ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος. Εκτός από την ενδυνάμωση των οστών, το ασβέστιο βοηθά στη μετάδοση των νευρικών σημάτων, στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε υγιή επίπεδα και στη συστολή και χαλάρωση των μυών. Ο σίδηρος υποστηρίζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τη δημιουργία ορμονών, ενώ ο ψευδάργυρος ενισχύει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και την επούλωση των πληγών. Μπορεί κανείς να μείνει για εβδομάδες χωρίς φαγητό, αλλά δεν μπορεί κανείς να αντέξει περισσότερες από λίγες μέρες χωρίς νερό. Το νερό είναι απολύτως απαραίτητο για κάθε σύστημα στο σώμα. Είναι επίσης το κύριο πράγμα από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Περίπου το 62% του σωματικού μας βάρους είναι νερό. Το νερό βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη διάθεσή μας. Λειτουργεί ως αμορτισέρ και λιπαντικό στο σώμα. Βοηθά επίσης στην αποβολή των τοξινών, στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα, στην ενυδάτωση του σώματος και στην πρόληψη της δυσκολιότητας. Ακόμη και μια ήπια αφυδάτωση μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε κουρασμένοι και να βλάψετε τη συγκέντρωση και τη σωματική σας απόδοση. Δεν χρειάζεται να πίνετε νερό για να μείνετε ενυδατωμένοι. Τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν επίσης να είναι μια εξαιρετική πηγή. Φάτε λίγο καρπούζι, ας πούμε, για να παραμείνετε ενυδατωμένοι. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε αν είστε σωστά ενυδατωμένοι είναι το χρώμα και ο όγκος των ούρων σας. Εάν τα ούρα σας δεν είναι συχνά και υποκίτρινα ή σχεδόν διαυγή, χρειάζεστε περισσότερο νερό. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Μέα Κόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα.
Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.